Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μαζικές απελάσεις Αλβανών λαθρομεταναστών απαντάει η κυβέρνηση στην αλβανική πρόκληση εκδίωξης του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου και στο κύμα τρομοκρατίας που έχουν εξαπολύσει τα Τύρανα εναντίον των βορειοϋπηρωτών. Μετά τα χθεσινά εντονότατα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, άρχισε σήμερα μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη όλων των Αλβανών που βρίσκονται στην Αττική. Την ίδια ώρα, οι βορειοϋπηρώτες είναι αποφασισμένοι να απαντήσουν δυναμικά με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αύριο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Σήμερα στους Αγίους 40 αναβλήθηκε η θεμελίωση της Εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους, αφού ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ματέωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του. Ο απεσταλμένος μας στη Βόρειο Ήπειρο, Γιώργος Γεωργιάδης, μεταδίδει. Παράλογη και αρχαιολόγητη χαρακτήρισε τη στάση των Αλβανών ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Τίμος Χριστοδούλου, που ήταν ο πρώτος επίσημος Έλληνας, ο οποίος θα επισκεφτόταν αυτές τις μέρες στην Αλβανία. Θα ακολουθούσαν οι προγραμματισμένες επισκέψεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, κ. Μάνου, Εθνικής Αμήνης, κ. Βαρβιτσιώτη και Εξωτερικών, κ. Παπακοσταντίνου. Ο κ. Χριστοδούλου επρόκειτο να θεμελιώσει ένα παιδαγωγικό ίδρυμα και μια εκκλησία δωρεά της Τραπέζης Ελλάδος. Το Αργυρόκαστρο επικρατεί νευρικότητα μεταξύ των Ορθοδόξων της μειονότητας που θα δώσουν, όπως λένε, απάντηση στις προκλήσεις των Αλβανών με τη βασική παρουσία τους αύριο στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Γιώργος Γεωργιάδης από το Αργυρόκαστρο για το Mega Channel. Μεγάλη εξόρμηση της αστυνομίας ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα σε όλη την Αττική. Δεκάδες αστυνομικοί εφορμούν στα μέρη που συχνάζουν Αλβανοί λαθρομετανάστες, οι οποίοι συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα σύνορα. Η επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη Αλβανών λαθρομεταναστών άρχισε στις 11 το πρωί από την πλατεία Ομονίας. Ομάδες αστυνομικών των ΜΑΤ έκαναν εφόδους επί 3 ώρες σε στέκη Αλβανών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν περισσότεροι από 250 Αλβανοί που μεταφέρθηκαν με αστυνομικές κλούβες στα τμήματα μεταγωγών της Αττικής, από όπου θα οδηγηθούν στην Κακαβιά για απέλαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας για τη σύλληψη Αλβανών λαθρομεταναστών θα συνεχιστεί και αύριο. Η μεγάλη αποχή που έφτασε το 17% ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας των γενικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι της τέταρτης δέσμης εξετάστηκαν στην ιστορία. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται ο σάλος που έχει προκληθεί από τα θέματα της φυσικής, τα οποία 20 φροντιστές από τη Θεσσαλονίκη χαρακτήρισαν ασαφή και ζήτησαν την ακύρωση των εξετάσεων. Εύκολα φάνηκαν σήμερα τα θέματα της ιστορίας στους μαθητές της τέταρτης δέσμης. Ορισμένοι πάντως αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες στο τέταρτο ζήτημα. Βατάγανε τα θέματα. Γενικά είχα διαβάσει και έγραψα. Γιατί σβήνει το θέμα, κανείς δεν περίμενε και γι' αυτό κανείς δεν έγραψε. Γενικώς τα δύο πρώτα ήταν πολύ καλά και το τρίτο και το τέταρτο μας πεθάνανε. Ήτανε τα αναμενόμενα αυτά που περιμένατε? Ναι. Τα θέματα κατά τη γνώμη μου ήταν αρκετά καλά, εύκολα. Είδα πως και τα παιδιά μείναν ευχαριστημένα. Ορισμένα παιδιά που ρωτήσαμε μας είπαν ότι ειδικά το τέταρτο θέμα δεν το περίμεναν και τόσο. Αυτό που αναφερόταν στη Σμύρνη και στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Ίσως δεν το περίμεναν, αλλά ήταν εύκολο πάντως. Και αν δεν το περίμενε κανείς και χωρίς να έχει διαβάσει πάρα πολύ, θα μπορούσε να το γράψει. Υψηλή ήταν και σήμερα η αποχή. Έφτασε το 17% από 15,25% που ήταν πέρσι. Μεγάλη αναστάτωση πάντως έχουν προκαλέσει σε διαγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς τα θέματα της φυσικής, τα οποία εξετάστηκαν χθες οι υποψήφοι της πρώτης και δεύτερης δέσμης. Με το επιχείρημα ότι η διατύπωση των θεμάτων ήταν ασαφής, 20 φροντιστές από τη Θεσσαλονίκη ζητούν την ακύρωση των εξετάσεων. Και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επισημαίνει ότι η διατύπωση των θεμάτων ήταν ασαφής. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών απευθύνει μήνυμα προς την ΚΕΓΕ να δώσει πρόσθετες οδηγίες στα δύο συγκεκριμένα θέματα που δημιούργησαν προβλήματα, όπου οι υποψήφοι δυσκολεύτηκαν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων και καθηγητής φυσικής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εμμανουήλ Δρύς, σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι τα θέματα ήταν σαφή και οι απαιτήσεις καθόλου υπερβολικές. Τα θέματα, προσθέτει, δόθησαν έτσι ώστε να ελέγχουν και τις γνώσεις και την κρίση των υποψηφίων. Τη Δευτέρα, οι υποψήφοι της πρώτης και δεύτερης δέσμης θα εξετάσουν στη χημεία και της τρίτης δέσμης στα λατινικά. Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά λίγα 24 ώρα πριν από την εξαγγελία του νέου κόμματος. Μετά τη χθεσινή έντονη επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα ανεχθεί δούριο ύπο μέσα στη Νέα Δημοκρατία, συνεδριάζουν παρουσία υπουργών 20 νομαρχιακές συνελεύσεις για να καταδικάσουν με ψηφίσματά τους τον Αντώνη Σαμαρά και τους βουλευτές που τον στηρίζουν. 5 μέρες πριν από την αναγγελία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση αντεπιτίθεται με συνεδριάσεις 20 νομαρχιακών συνελεύσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε όλη τη χώρα, παρουσία 17 υπουργών. Στα ψηφίσματα των νομαρχιακών επιτροπών επισημαίνεται η ανάγκη ενότητας παράταξης και καταδικάζονται τα φαινόμενα διαφοροποίησης από την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ήδη χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέθεσε για πρώτη φορά σαφή την άποψη του Πρωθυπουργού για τον Αντώνη Σαμαρά και όσους βουλευτές προτίθενται να τον ακολουθήσουν. Κόμμα μέσα στο κόμμα είναι αδιανόητο. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες όλοι οφείλουν να σέβονται. Δούριος ύπος μέσα στο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει. Την ίδια ώρα όμως ο Αντώνης Σαμαράς συγκαλούσε σύσκεψη με 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριοι Στεφανόπουλος, Κακλαμάνης, Κλήτος, Μιμής, Μπουγάς, Σίδερης, Δημόπουλος, Σταθόπουλος και Τζίρος συμφώνησαν με τους τελικούς στόχους του πρώην Υπουργού, παρά τις κάποιες διαφωνίες που εξέφρασαν ορισμένοι ως προς το χρόνο που Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Η Συλλογική Προεδρία της Βοσνίας αποφάσισε να συνεχίσει τις συνομιλίες της Γενέβης, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει αν αποδέχεται το σχέδιο Σέρβων και Κροατών για την τριχοτόμηση του κρατηδίου. Μέλη της Προεδρίας συναντώνται σήμερα με την Κοινοτική Τρόικα, ενώ την ίδια ώρα οι μάχες μένονται στην Κεντρική Βοσνία. Μουσουλμάνοι και Κροάτες αλληλοκατηγορούνται για τις συγκρούσεις στην Κεντρική Βοσνία. Οι μουσουλμάνοι μάλιστα καταγγέλουν ότι οι Σέρβοι βοηθούν τους Κροάτες σε επιθέσεις εναντίον μουσουλμανικών θέσεων. Στην Κροατία, η κρατική ραδιοφωνία μετέδωσε ότι οι Σέρβοι της Κράινα βομβάρδισαν τρεις φορές το πρωί την πόλη Γκόσπιτς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι, προειδοποίησε πως θα συστήσει την αποχώρηση των Κιανοκράνων από την πρώην Ιουγκοσλαβία, αν συνεχιστούν οι απειλές εναντίον τους. Έχουν σκοτωθεί ήδη 50 άνδρες των ειρηνευτικών δυνάμεων. Στα Σκόπια έφτασαν χθες 12 Αμερικανοί αξιωματικοί για να προετοιμάσουν την άφιξη των 300 στρατιωτών. Ο επικεφαλής του σταγματάρχης James Daly δήλωσε ότι οι στρατιώτες που θα σταθμεύσουν στα Σκόπια θα είναι μονάδες πεζικού και επιμελητίες από την ταξιαρχία του Βερολίνου. Πρόσθεσε πως δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημερομηνία εγκατάστασης των 300, αλλά ότι αυτό θα γίνει στις προσεχείς εβδομάδες. Φόβοι εκφράζονται για νέες κουρδικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον τουρκικών στόχων στην Ευρώπη, ενώ η τουρκική κοινότητα της Γερμανίας ανησυχεί μήπως οι ταραχές ενισχύσουν το κύμα νεοναζισμού στη χώρα. Κούρδοι και Τούρκοι της Γερμανίας που έχουν συνυπάξει αρμονικά εδώ και δεκαετίες φοβούνται πως οι ταραχές των τελευταίων δύο ημερών θα ενισχύσουν τα αισθήματα ξενοφοβίας στη χώρα και θα εντείνουν τις νεοναζιστικές επιθέσεις. Γερμανοί πολιτικοί απείλησαν θες να κηρύξουν παράνομο το κόμμα των Κούρδων εργατών που θεωρούν πως ενέχεται στη συντονισμένη επίθεση που εξαπέλυσαν Κούρδοι εναντίον τουρκικών στόχων σε 16 γερμανικές πόλεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε πως δεν θα πρέπει εσωτερικές διαμάχες των ξένων να μεταφέρονται στο έδαφος της Γερμανίας. Ενώ συντηρητικοί βουλευτές βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν για μια ακόμη φορά την αντίθεσή τους στη χορήγηση υπηκότητας και πολιτικών δικαιωμάτων στους ξένους που κατοικούν στη χώρα. Και να επιστρέψουμε πάλι στα δικά μας. Κανονικά θα πληρωθούν τα ομόλογα του δημοσίου το Σεπτέμβριο, διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και διευκρίνησε ότι οι χθεσινές δηλώσεις του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος επεσήμανε κινδύνους για την πληρωμή των ομολόγων, οφείλονται σε παρανόηση. Ο Υπουργός πάντως τόνισε ότι το δημόσιο χρέος είναι διογκωμένο και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της αποκρατικοποίησης. Δεν τίθεται θέμα αδυναμίας πληρωμής των ομολόγων από το Σεπτέμβριο, που πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΝΕΔ. Ο κ. Μάνος απέδωσε παρανόηση, τα όσα επεκθέσει ο κ. Βρανόπουλος για το θέμα των ομολόγων. Οπότε αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο κ. Βρανόπουλος στη συνέχεια, εξήγησε τι ακριβώς εννοούσε. Πάντως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, όπως άλλωστε εξήγησε και ο υφυπουργός κ. Δούκας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ωστόσο, ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι το δημόσιο χρέος είναι θηλιά στο λαιμό μας. Το ζήτημα του χρέους, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει τρομακτικά τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, η τόκη αυτή είναι ένα τεράστιο βάρος, ένας χαλκάς για την πρόοδο της Ελλάδος και κάθε Έλληνας. Ο κύριος Μάνος πάντως συμφώνησε με τον διοικητή της Εθνικής ότι για να μειωθεί το δημόσιο χρέος πρέπει το κράτος να προχωρήσει δραστικά στην περικοπή των δαπανών αλλά και στην αποκρατικοποίηση, ενώ όπως είπε θα πρέπει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Αναστάτωση στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει προκαλέσει η βλάβη που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο αντιτορπιλικό των Μπάζης και η οποία σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οφείλεται σε δολιοφθορά. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύουν σήμερα τα νέα, η αξιωματική και το πλήρωμα του αντιτορπιλικού βρίσκονται υπό περιορισμό και διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να εντοπιστούν οι δολιοφθορείς. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων αναφέρουν ότι κάποιοι πέταξαν μέσα στο σύστημα που μεταδίδει την κίνηση στις προπέλες μεταλλικά παξιμάδια με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός μόλις οι μηχανικοί έβαλαν μπροστά τη μηχανή. Εξαιτίας της βλάβης, το αντιτορπιλικό ακύρωσε τη συμμετοχή του στις νιοψίες της ναυτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στην Αδριατική. Περισσότερες από 10 ώρες χρειάστηκαν για να φορτωθεί ο Μετροπόντικας, το πιο μεγάλο τρυπάνι του κόσμου, για να χρησιμοποιηθεί στη διάνοιξη των τούνελ του μετρό της Αθήνας. Το μήκος του, μόλις συναρμολογηθεί, θα ξεπερνά τα 140 μέτρα. Τα 4 μεγαλύτερα εξαρτήματα του ειδικού σκαπτικού μηχανήματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα έργα διάνοιξης του μετρό, εκφορτώθηκαν στη Μαρίνα του Φλίσμου. Επελέγει το λιμάνι του Φλίσβου για την εκφόρτωση, διότι μέσω της λεωφόρου Συγκρού υπάρχει ομαλή προσπέλαση των αυτοκινήτων που θα τα μεταφέρουν. Η μεταφορά των εξαρτημάτων στο σταθμό Λαρίσης θα αρχίσει τη Δευτέρα, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θα ακολουθήσουν τη διαδρομή Συγκρού,
Πανεπιστημίου, Πατησίων Μάρνη, για να καταλήξουν δια της οδού Δελιγιάννη στο σταθμό Λαρίσης. Η διαδικασία εκφόρτωσης των τεσσάρων μεγάλων εξαρτημάτων, βάρους 250 τόνων το καθένα, ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών σήμερα και τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων της χώρας μαζί με εκπροσώπους του ΟΗΕ έδωσαν το δικό τους μήνυμα για μια ζωή χωρίς εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες. Ήταν ένα πρωινό γιορτής για τους νέους των θεραπευτικών κοινοτήτων που αγωνίζονται να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. Ήταν ακόμη μια ευκαιρία σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, να ενημερώσουν τους Αθηναίους για τα προγράμματα απεξάρτησης και να τους δώσουν το μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα για τους χρήστες. Τα μέλη του ΚΕΦΕΑ μοίρασαν έντυπο υλικό στο κέντρο της Αθήνας και κατέληξαν στο Ζάπιο, όπου συνέχισαν να ενημερώνουν νέους αλλά και γονείς. Στο αδιέξοδο των ναρκωτικών υπάρχει έξοδο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα πάνω. Έχω αναθεωρήσει πολλές γνώμες που είχα και για μένα τον ίδιο και για τον κόσμο. Να προσφέρουμε κάτι. Δημιουργία. Να ενημερώσουμε κάποια παιδιά που ίσως ακόμα είναι στη κρίση, που είναι στη κρίση. Το μήνυμά μου είναι να προλαβαίνουμε το κακό, αλλά αν δεν το προλάβουμε, έχουμε τις κοινότητες, είμαστε τυχεροί αυτή τη στιγμή. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ επέκριναν ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά. Πρέπει να μελετηθούν πάρα πολύ καλά όλες οι παράμετροι, όλοι οι παράγοντες που αφορούν τη χρήση των ναρκωτικών, για να έχει αποτελέσματα ένα νομοσχέδιο. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο με συννεφιά, βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι μέτρη, ενώ στο Αιγαίο θα είναι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με μέτριο βοριαδάκι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Νεφώσεις με βροχή αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα γεγονότα μέχρι τώρα. Το επόμενο σύντομο δελτίο μας στις 18:00 το απόγευμα και το αναλυτικό δελτίο του Mega Channel στις 20:30. Καλό σας απόγευμα.